Πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά μα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μα τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδεία και βέβαια διακεκριμένο διεθνολόγο, τον γνωρίζετε όλοι, και τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, τον Ναύαρχό μα. Καλή σα ημέρα και στου δύο. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κύριε Εγκολφόπουλε. Ευχαριστώ και σα άλλη καλή χρονιά και στον κύριο Πιταρά. Θα κεραστείτε Πιταρά. εδώ μετά. Έχουμε, όπω βλέπετε, τα πάντα εδώ. Ό,τι ναι. και γλυκό και αλυρό, τα. Βλέπω τα Και λέει. πολύ ναι. ωραία βασιλόπιτα. Ναι. Με τη φάτσα του κύριου Γρηγοριάδη εδώ. <laughs> λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Από τα πρόσφατα, τα τελευταία, νομίζω, ε? από τη δήλωση ε Μενέντε. Έχουμε το επεισόδιο στο φαρμακονίσι με όλο τι έγινε με την Τουρκία ακτορό και του Έλληνε Ψαράδε. Χθε το βράδυ βγήκε ο Μενέντε και έχει κάνει μια φοβερή ανάρτηση ε, γύρω από αυτά που, ε, που λένε οι Τούρκοι και χαρακτηρίζει ω απαράδεκτη. Τη συμπεριφορά και τι απειλέ κατά τη Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Είναι αυτή η ανάρτηση. Ο κύριος Μενέντε αναπαράγει ουσιαστικά ε, ένα δημοσίευμα τη Αγγλική έκδοση τη ε, Καθημερινή ε, και το βάζει μάλιστα σε παράθεση για τα λεγόμενα του Ερντογάν σε σχέση με του ε, ε, ταϊφούν. Κύριε Σύργο, τα, έχουμε, τα έχετε ακούσει και εσεί πάρα πολλέ φορέ. Οι συνεχεί απειλέ του Ερντογάν κατά τη Ελλάδα είναι απολύτω απαράδεκτοι συμπεριφορά για τον ηγέτη μια νατοική χώρα. Έτσι. Και παραθέτει και το δημοσίευμα τη Αγγλική Έκδοση τη Καθημερινή. Το θέμα είναι πόσο αυτά αγγίζουν τον Ερδογάν. Εγώ να πω ότι καταρχάς το θέμα είναι ότι ο Μενέντες θέτει το ζήτημα στη σωστή του βάση. Ναι, ναι, δεν είναι δυνατόν ε, όχι μόνο εντός ΝΑΤΟ, γιατί υπάρχει και το θέμα του εντός ΝΑΤΟ, δεν είναι δυνατόν να απειλείς μία ε, πόλη ολόκληρη την Αθήνα, η οποία δεν είναι πολεμικό στόχο, δεν είναι στρατιωτικό στόχο, ότι θα ρίξει πυράβλου, και κανένα να μην μιλάει. Ο κύριο Μενέντε λοιπόν θέτει το πολύ απλό, ότι απειλεί ο Ερντογάν και μάλιστα είναι σύμμαχο κράτο μέσα στο ΝΑΤΟ. Το οποίο θέτει και τι διαστάσει του προβλήματο. Υπ' αυτή την έννοια πρέπει βέβαια να ομολογήσουμε ότι ο Ερντογάν μα βοηθάει πάρα πολύ με όλε τι δηλώσει που κάνει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή. Σε όποιον και να πει ότι λέει μέρα παραμέρα, θα έρθουμε βράδυ, θα μάθετε να κολυμπάτε, θα σα στείλουμε πυράβλου, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο αυτό προσφέρει εξαιρετικά επιχειρήματα στην ελληνική διπλωματία για να δράσει. Ναι. Μάλιστα, κύριε Γκολφόπουλε, θέλω να βλέπουμε και τα πλάνα από το τελευταίο επεισόδιο, αυτό που συνέβη στο Φαρμακονήσι, στη Φαρμάκο που τη λένε εκεί πέρα οι ντόπιοι, και να μα πείτε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που είναι ένα από τα πολλά που συμβαίνουν. Ακριβώ. Πόσο θα μπορούσε να έχει γίνει επικίνδυνο, γιατί αυτό είναι το θέμα που μα προβληματίζει, αν οι δικοί μα λιμενικοί δεν είχαν τη στάση που είχαν. Κοιτάξτε, οι δική μας τα παιδιά του λιμενικού ε, έχουν δείξει κατ' επανάληψη ότι έχουν ε, τι ικανότητε να αποφεύγουν αυτέ τι κακοτοπιέ που πάνε να δημιουργούσαν οι Τούρκοι. Ε, Βεβαίω το γεγονό ότι φτάσαν στο σημείο να ρίξουν πυροβολισμού στον αέρα. Είναι διότι οι Τούρκοι ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή και μέσα στα χωρικά ύδατα, τα, ακριβώς, τα ελληνικά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ε, από μόνο του είναι μια σοβαρή κατάσταση. Και αν από τα, απ τα εδώ, εδώ από τα πλάνα που βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή ο Τούρκο χειρίζει λάθο. Δηλαδή, είναι λάθο ο χειρισμό που κάνει ο Τούρκο. Είναι κατά παράβαση του κανονισμού προ αποφυγή συγκρούσεων. Αυτό βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Μα ακούγονται και οι Έλληνε, οι οποίοι φωνάζουν και λένε ότι με αυτά που κάνει θα σκοτωθεί και ο ίδιο. Okay. Θα σκοτωθεί και ο ίδιο, ακριβώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό όμω που εμένα με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι η συμπεριφορά των παιδιών του λιμενικού, τα οποία είναι καταπληκτικά και χειρίζονται όλε αυτέ τι υποθέσει με πάρα πολύ καλό τρόπο και μπράβο του γι' αυτό. Εμένα με ανησυχεί ο συνδυασμό αυτών των δηλώσεων και αυτής της έξαρσης της ρητορικής που υπάρχει με, την, με, την, με, την, με τον, να το πω έτσι, με τον, αυτό τον κουτσαβακισμό που δείχνουν τα τουρκικά πληρώματα. Εν τα νταϊλίκια. Αυτά, τα νταϊλίκια αυτά που κάνουν. Εκεί, εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Βεβαίω θα πω κάτι, έτσι. Εδώ, με το λιμενικό, τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή, Εύχομαι να μην γίνει τίποτα, αλλά ελέγχεται η κατάσταση. Η κατάσταση δεν ελέγχεται, αν μπλέξουν πολεμικά πλοία στη μέση. Αλλά προσέξτε, μα είπε το πρωί ο Αλιέα που ήταν αυτό τη μάρτυρα ότι αυτό ήταν στημένο. Δηλαδή Σαφές πήγαν τα κοινά... μαζί και από Σαφ... πίσω η, η ακτεωρώση του μα, 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 είναι, είναι, είναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτό λέω μην γίνει εκεί το. Όχι, ακούστε. Είναι βέβαιο ότι τα στείλουν και είναι βέβαιο ότι πάνε επί τούτου, επίτηδε δηλαδή, να κάνουν να δημιουργήσουν θέμα. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό που λέω δεν είναι, δεν είναι αυτοί τι κάνουνε. Αυτοί δεν ξέρω πόσο μορφωμένοι είναι και δεν ξέρω πόσο εκπαιδευμένοι είναι. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γνωρίζω δεν είναι. Δεν είναι. Είναι περισσότερο αυτοί οι μάγκε, α πούμε, των θαλασσών να πάμε εμεί του Έλληνε να δείξουμε τι γίνεται. Να. Ο χειρισμό που κάνει είναι τελείω αντιναυτικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που είναι το ενοχλητικό είναι αυτέ οι δηλώσει που γίνονται. Και μάλιστα γίνονται μέσα σε ένα κλίμα Όλων αυτών των απειλών που ανέφερε και ο κύριο Σύρηγο και βεβαίω έφτασαν σημείες, στο σημείο να αντιδρούν και οι Αμερικανοί. Βεβαίω δεν είναι οι αντιδράσει που θέλουμε και δεν θα τι δούμε για πολλού και διαφόρου λόγου. Αν θέλετε, κάποια άλλη στιγμή που συζητάμε. Mm -hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο κύριο Μενέντε είπε πέντε πράγματα με το όνομά του. Αυτό όμω πρέπει να κρατήσουμε, και αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό ακόμα, είναι ότι αυτά που λένε, αυτά που είπε ο κύριο Ήταν πραγματικά εξωφρενικά. Να, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının Atina'nın ki gelip tebrik ediyordu? Yanındayız kardeşim diye. Kardeşliğin nerede olduğu belli. O yanında olan kardeşine söyle, Genel Kurmay Başkanı'na söylesin, Bodrum arkasına al resimler koymasın oraya bir Bu tür fotoğraflara Türkiye müsaade etmez ve Κύριε εδώ πέρα ε, του ενοχλεί ακόμα και η φωτογραφία που έβγαλε ο αρχηγό Γεθά στην Ψέριμο. μου. Λέει: Δεν θα επιτρέψουμε εμεί τέτοιε φωτογραφίε. Εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο που του ενοχλεί ότι αναπνέουμε και πιθανότατα ότι υπάρχουμε. Υπότιτλοι ε, Authorwave το Κράτου. Ε, τώρα να πούμε τη μεγάλη εικόνα πάλι. Ε, οι Τούρκοι θέλουν, είναι στρατηγικό του στόχο το θερμό επεισόδιο. Όχι. Ο στρατηγικό του στόχο είναι να μα σύρουν σε μια διαπραγμάτευση εφόλη τη ύλη. Mm -hmm. Ένα θερμό επεισόδιο εξυπηρετεί τη λογική, θα μπορούσε να εξυπηρετεί στη λογική, να μα σύρουν σε διαπραγμάτευση εφόλη τη ύλη, εφόσον ήταν σχετικά ακίνδυνο για αυτού. Ναι. Ένα θερμό επεισόδιο όμω μπορεί να συμβεί για χίλιου μύριου λόγου. Το είπε ο κ. Νάβαρχο. Έχει κάποιου θερμοκέφαλου καπετάνιου στην περιοχή, οι οποίοι κάνουν τα ηλίκια. Έχει ανθρώπου οι οποίοι χειρίζονται μηχανέ που τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα, τα αεροσκάφη, όπου εύκολα μπορεί να γίνει ένα δυστύχημα. Ε, ο επαγγελματισμό που δείχνουν οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει, το λιμενικό, οι αεροπόροι, είναι ενδεικτικό και τη ψυχραιμία έχουμε επιλέξει συνειδητά να μην απαντάμε στις λεκτικές προκλήσεις. Απαντούμε με έργα, δηλαδή εξοπλιζόμαστε πάρα πολύ, φτιάχνουμε διεθνείς συμμαχίε και κινούμαστε προς την κατεύθυνση να μην ακολουθούμε την Τουρκία σε αυτούς τους υψηλού τόνου. Τώρα, η Τουρκία θέλει να οδηγήσει τα πράγματα σε μια κατάσταση στην οποία... Εάν γίνει θερμό επεισόδιο, να είμαστε εμείς εκείνοι που θα φαινόμαστε να ρίχνουμε την πρώτη βολή.

Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan ayak, aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Ya Türkiye ne yaptı? 1924 işte 1923 e, Lozan Anlaşması, Lozan'dan sonra Paris Konferansı 1947, o zamandan beri bütün statiko devam ediyor. Bu statikoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Κύριε Γκολφόπουλε, μαζέψτε τα tam σας, σας λέει Ε, μην βγάζετε φωτογραφίε στα ελληνικά νησιά. Ναι, ε, Γενικώ ναι. μην πηγαίνετε και διακοπέ, ναι, και θα πούνε σε λίγο. Και έχουν πει κι άλλα, α πούμε, τα οποία, τα οποία να σα πω, εάν δεν τα λέγανε ο Ακάρ και ο κ. Σοκτάη, θα λέγαμε <laughs> μισό λεπτό. Αυτά είναι πράγματα που είναι αστεία δηλαδή, είναι γελιότητες ε, που, που δεν μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις. Δηλαδή φεύγεις από το μέτρο της λογικής να συζητήσεις τι μια ανοησία, δεν συζητήθηκε τι η ανοησία, χάνεις, χάνεις τα λόγια σου. Λοιπόν, τα λένε όμως αυτοί και μάλιστα τα λένε με έναν τρόπο που προσπαθούν να πείσουν τους πάντες διαστρεβλώντας την αλήθεια. Δεν είναι, από αυτά που λένε δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αλήθεια. Καταρχήν ε, δεν τους έχετε δει, ότι τελευταίε τελευταίες δηλώσεις έχει εξαφανιστεί η λέξη διεθνές δίκαιο. Το, το ξεχάσαμε ξαφνικά. Έχουν το δικό τους. Ό, το, όχι, αυτό το ξεχάσαμε. Ούτε καν το αναφέρουμε. Όπως δεν αναφέρουν και τη λέξη σε όλες τις δηλώσεις, το κάζους μπέλι. Τι απεφάσεις η Εθνική Συνέλευση. Ναι. Αυτό λένε. Ή θα αντιδράσουμε. Ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει για την... Δεν χρησιμοποιούν τέτοιες λέξεις. Το αλλάξαν το λεξιλόγιο. Αυτό λοιπόν είναι γιατί. Διότι τη μία λένε το διεθνές δίκαιο, την άλλη λένε εγώ πουλάω τσαμπουκά, να το πω έτσι απλά. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί να συζητήσει σε, καμία, σε κανένα επίπεδο. Μάλιστα. Το δεύτερο όμω είναι ότι εχθέ ο κύριο Οκτάη μα έκανε και άλλα μαθήματα. Αυτά ήθελα να πω. Μα είπε ότι εννοεί ο κύριο Ερντογάν αυτά που λέει. Ναι. Πραγματικά είναι αλήθεια τα εννοεί. Διότι ξέρετε, τα ίδια έλεγε στου Ισραηλινούς. Έλεγε ότι θα πάει μέσα να, να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ στο μεγάλο τζαμί, στο ένα, στο άλλο. Αποκαλούσε, αποκαλούσε τα κάρτα στο Μοκράτη του Ισραηλινού. Τα ίδια έλεγε στου Αιγύπτιου. Τα ίδια έλεγε στον Άσαντ, που τώρα παρακαλάει να τον συναντήσει. Τι εννοεί απ' όλα, μπορούμε να ξέρουμε τι εννοεί, γιατί αν δεν ξέρουμε τι εννοεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και κουβέντα. Μάλιστα. Κάνει τα γνωστά τουρκικά παζάρια. Όχι, να... δεν είναι τουρκικά παζάρια. Ακούστε. Έχουν χάσει πάρα, αυτό έχει Να το πω τώρα. έτσι. Έχουν χάσει Θέλει την Θέλει, πάρα. Κύριε Κολφόπουλε, το να το πούμε απλά. Θέλει να κρύψει τώρα το βασικό του πρόβλημα ενό εκλογών που είναι η οικονομία. Ε, ε, το βέβαια. βάζει κάτω από το χαλί, Έσο. κάτω από το χαλβά φαρσάνο, δεν ξέρω κάτω από που το βάζει. Το κρύβει και πουλάει εθνικό πατριωτισμό. Να απλά σας πω είναι κάτι, τα κύριε Πιταρά. Δεν μα ενδιαφέρει τι να κάνει εσωτερικά. Μα ενδιαφέρει που λέξει εσωτερικά, τα οποία για μα βέβαια είναι πολύ ευνοϊκά. Διότι, όπω είπε και ο κύριο Συρίγο, οι πάντε αντιλαμβάνονται σε αυτόν τον κόσμο. Το τι λένε και πώ απειλούν. Αλλά εδώ τους βλέπετε ότι είναι τρικυμία εν κρανίο. Δηλαδή, άλλα λένε για το, ο, τους λένε όπως τους συμφέρει, όπως θα συμφέρει και τα, το ένα με το άλλο δεν έχει καμία συνοχή. Δέστε τα λίγο λογικά να δείτε. Δεν υπάρχει συνοχή σε αυτά που μας, λένε. Το διεθνέ δίκαιο είναι ξεχασμένο. Το Κάζους Μπέλ είναι ξεχασμένο. Τα 12 μίλια. Ξέρετε τι μα λένε. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό θα κάνω. Ξέρετε τι μα λένε. Δέκα δευτερόλεπτα. Ξέρετε τι μα λένε. Ακούστε, λέει, αν εφαρμόσετε αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο, το οποίο επικαλούνται μέχρι τώρα, επικαλούνται μάλλον μέχρι τώρα, εμεί θα αντιδράσουμε. Δηλαδή, τι, στο νόμιμο δικαίωμά μα να αυξήσουμε τα 12 μίλια, θα αντιδράσουμε. Γιατί θα αντιδράσετε, ε, γιατί μα αρέσει εμά. Δηλαδή, δηλαδή αν είναι δυνατόν Όλοι να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ανά, μετακι... Λοιπόν, μία κουβέντα μόνο σα παρακαλώ για να κλείσουμε σχετικά με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τι δηλώσει για τα F-16. Α, ναι, έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μία ανακοίνωση χθε, διαστρεβλώνοντα βεβαίω μία δική μου δήλωση. Ε, είχα αναφέρει σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ ότι μα συμφέρει σε βάθο χρόνου, όχι τώρα, να πάρουν οι Τούρκοι Αμερικανικά F16 υπό του όρου που θα ορίσει η Δύση, η Αμερική. Τι σημαίνει αυτό, Έχει βγει ο, ο Μενέντε και έχει πει ότι θα δώσουμε F16 στην Τουρκία υπό τον όρο ότι δεν θα κάνουν υπερπτήσει πάνω από ελληνικά νησιά. Σωστά. Επομένω, η Αμερική θα δώσει μόνο υπό αυτού του όρου τα F16 στην Τουρκία. Μα συμφέρει να πάρουν λοιπόν F-16 παρά να στραφούν σε άλλε αγορέ και να πάρουν ρωσικά αεροσκάφη που θα τα πάρουν χωρί τίποτα. Και κάτι τελευταίο, επειδή με ενόχλησε λίγο η παρατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε τη λέξη λαϊκή κτλ. Το κόμμα το οποίο ε, έκανε ό,τι μπορούσε για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, είδα χθε το βράδυ ότι έχει στον ιστότοπό του την εξή ανακοίνωση, την εξή θέση. Το ΝΑΤΟ συμβάλλει στην περιφερειακή και διεθνή αποσταθεροποίηση. Θεσμοθετεί μια ανισομερή σχέση ισχύω μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπη και καλλιεργεί ψυχροπολεμικό κλίμα. Α καταλήξουν επιτέλου τι θέλουν. Είναι μας η χώρα ας. η οποία. Βο, το κόμμα το οποίο κάνει ότι μπορεί για να αυξήσει το ΝΑΤΟ μέσω τη εντάξειων Σκοπίων, είναι το κόμμα εκείνο που θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ αποσταθεροποιεί την περιφέρειά μα. Κύριε Σαρτουμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε...